Πάνω από 50 Άι Βασίλειδες πήραν μέρος στην εκδήλωση Αγγέλων Φως Σαν Σάντα Ραν, στην διοργάνωση Running Team Ορεστιάδας και ΔΚΠΑΟ. Συναυλία του Κωνσταντίνου Νάζη στο πλαίσιο των Αγγέλων Φως. Άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στα Δίγια. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή σήμερα 22 Δεκεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Η χαρούμενη πομπή μικρών και μεγάλων Άι Βασίλειδων με τίτλο Σαν Σάντα Ραν διέσχισε το κεντρικό δρόμο της Ορεστιάδας σήμερα το μεσημέρι. Οι Άι Βασίλειδες μετέφεραν μηνύματα αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς ό,τι συγκεντρώθηκε θα προσφερθεί στο κοινωνικό παντοπολείο Ορεστιάδας. Πάνω από 50 Άι Βασίλειδες, μικροί και μεγάλοι, έτρεξαν στους κεντρικούς δρόμους της Ορεστιάδας με σκοπό την ενίσχυση σε τρόφιμα του κοινωνικού παντοπολείου της πόλης. Σαν Σάντα Ραν, λοιπόν, με διαδρομή 1.500 μέτρων αγάπης, προσφοράς αλληλεγγύης. Πάρα πολύ όμορφα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή προσφοράς αλληλεγγύης. Και εκτός από τα πολύχρωμα λαμπάκια και στολίδια υπάρχει και αυτή η πλευρά. Άρα τρέξαμε με αφορμή αυτό για να δείξουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε και να θυμόμαστε τους συνάνθρωπό μας τέτοιες μέρες. Ο καιρός ήταν καλός, η συμμετοχή ήταν αρκετή. Νομίζω ότι ήμασταν περισσότερα από 50 άτομα, περισσότερα παιδιά. Το χαρήκαμε πάρα πολύ ωραία. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία και αγάπη. Είναι μια πολύ ωραία πορεία που γίνεται. Βοηθάμε το κοινωνικό παντοπολείο. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Μαζί με τα μικρά μας. Ελίζουλα, πες να καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές να έχει. Αφετηρία και τερματισμός ήταν η είσοδος του χωριού των Αγγέλων. Όλη η πόλη δονείται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Πάρα πολύ όμορφα. Γιατί, τι σκοπό έχει η πορεία? Έχει φιλανθρωπικό σκοπό να μαζευτούν κάποια είδη για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Και να δώσει χαρά στα παιδιά και σε όλο τον κόσμο. Να δει τα νέα παιδιά να τρέξουν και φιλανθρωπικό για το κοινωνικό παντοπολείο. Συνδιοργάνωση Ορεστιάδα Running Team και ΔΚΠΑΟ. Με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκίνησε στα Δίκαια η εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων. Κάτοικοι του χωριού και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών παραβρέθηκαν στο άναμα του δέντρου και στις χαρούμενες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στα Δίκαια. Στα Δίκαια άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του χωριού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αγγέλων Φως. Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ευχήθηκαν χρόνια πολλά στους κατοίκους των Δικαίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Δεν υπάρχουν λόγια να σας ευχαριστήσουμε. Καλές γιορτές να έχουμε. Συγχαρητήρια για τη γιορτούλα που διοργανώσατε. Χρόνια πολλά, με υγεία, καλές γιορτές. Όλοι μαζί εδώ να βρισκόμαστε ενωμένοι, να βοηθήσουμε την νεολαία και να περάσουμε καλά. Καλές γιορτές να έχουμε και να περάσουμε να ανάψουμε το δέντρο. Τα παιδιά χόρεψαν σε ρυθμούς χριστουγεννιάτικους και είπαν τα κάλαντα. Με τον Κωνσταντίνο Νάζη, γνωστό καλλιτέχνη, στο stage του χωριού των Αγγέλων, συνεχίστηκαν οι μουσικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΔΚΠΑΟ. Κάθε βράδυ και μια έκπληξη περιμένει τους επισκέπτες στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
Το Σάββατο στο χωριό των Αγγέλων εμφανίστηκε σε συναυλία ο Κωνσταντίνος Νάζης. Ο Θεσσαλονικιός Κωνσταντίνος Νάζης έγινε γνωστός από το τραγούδι «Όταν πονάω το γλεντάω». Την ίδια χρονιά επίσης κυκλοφόρησε τις επιτυχίες «Εγκεφαλικά», «Σε όλα ναι» και «Θέλω τα δικά σου τα φιλιά», με το τελευταίο να έχει πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Η συναυλία ξεκίνησε με τα Θρακιώτικα Κάλαντα. Να καλησπερίσω τον Ιρέα που βρίσκεται στο πνεύμα των Χριστουγέννων απόψε. Καλησπέρα σας. Το πύργο των χρωμάτων, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πύργου. Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου. Την Χριστιανική Εστία Ορεστιάδας. Το Σοκολατένιο Σπιτάκι το Ιβασίλειο από το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Νομοέβου, το Ψυχασπής. Να καλησπερίσω τα ΚΔΑΠΗ Νόης Πύργου και ΜΕΑ που βρίσκονται και σήμερα κοντά μας. Φυσικά το βιωματικό εργαστήρι προσεγγίζοντας την τέχνη της ΔΚΠΑΟ, καθώς επίσης και το φιλοζωικό σωματείο Ορεστιάδας την Αρκινόη και τον Λέοντα, όπως και το ΙΕΚ Ορεστιάδας. Σήμερα έχουμε τη χαρά, φίλες και φίλοι, να φιλοξενούμε εδώ κοντά μας να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Νάζης. Σε πολύ λίγο θα το χαρούμε όλοι μας. Πριν από τον Κωνσταντίνο όμως σας έχουμε μία έκπληξη. Είναι μαζί μας τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Πύργου για να μας πούν τι άλλο από τα Κάλαντα. Ας τους υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος θα είναι κοντά μας. Μπαζάρ με χειροποίητα γλυκίσματα παρουσίασε ονειρέα στις εκδηλώσεις Αγγέλων Φως. Στο χωριό των Αγγέλων, σπιτάκι έχει και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Συμμετέχουμε ως κολυμβητικός όμιλος Νηρέας για δεύτερη χρονιά στις εκδηλώσεις Αγγέλων Φως. Στηρίζουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου μας. Ευχόμαστε σε όλο το Δήμο και στους δημότες καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά και κάθε χρόνο να είναι και καλύτερες εκδηλώσεις. Σήμερα γιορτάζουμε την πόλη της Ορεστιάδας, η πανταρμοστία του για τους πρόσφυγες. Έχει παρουσία στην περιοχή για πολλά χρόνια και σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο, όπου φιλοξενούνται πολλοί πρόσφυγες και ασυνόδευτα δίδυκα παιδιά. Παίρνουμε μέρος από την πολύ μεγάλη γιορτή που διοργανώνει η πόλη της Ορεστιάδας. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο ειρήνη, αγάπη και ευτυχία και στους πρόσφυγες μαζί με την τοπική κοινωνία μια βροδιά για τις δυσκολίες που έρχονται. Μόνο ενωμένοι, μόνο ίσοι μπορούμε να συνεχίσουμε. Μια πανέμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή ετοίμασαν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ριζίων το απόγευμα της Παρασκευής. Ποίηματα, θεατρικά, τραγούδια και χαριτωμένες στολές συνέθεσαν μια απολαυστική γιορτή. Είναι από πάρα πολλά χρόνια. Τόσο που δύσκολα μπορείς να θυμάσαι. Ζούσε ένας γέρο τσαγκάρης που τον έλεγαν Μπανόφ, μαζί με τη γυναίκα του τη Μαρία. Σε μια κατάμεστη αίθουσα από κόσμο, στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων, παρουσιάστηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Ο χώρος πλημμύρισε με χρώματα, χορούς, ποιήματα και σκέτς. Οι μαθητές έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, προκειμένου να νιώσουν και αυτοί το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο γιορτικό μήνυμα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αγγέλων Φως πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τη Σχολή Χορού της ΔΚΕΠΑΟ στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας η εκδήλωση Open Class. Οι μαθητές χορού παρουσίασαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, δείγμα της δουλειάς τους που γίνεται στη ΔΚΕΠΑΟ. Στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδες, οι μαθητές από τη Σχολή Χορού της ΔΚΕΠΑΟ παρουσίασαν τη δουλειά τους. Οι μικρές μπαλαρίνες χόρεψαν σε βήματα που διδάχτηκαν από τη δασκάλα τους, συμμετέχοντας και αυτές στις εκδηλώσεις Αγγέλων Φως. Η εκδήλωση της ΔΚΕΠΑΟ πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο στην αίθουσα χορού το πρωί της Κυριακής και γέμισε χρώματα και ήχους την τάξη διδασκαλίας.